I can, yeah. Oh Lord, I can see. Δώστε ένα μεγάλο χειροκρότημα σε αυτό το κορίτσι με την εκπληκτική φωνή, την αίμα μας. Μπράβο βρε, μας συγχαρητήρια. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο ήταν το τραγούδι για να το τηρηθεί ο κόσμος και να το ψηφίσει. Έλα μέσα Δημήτρη μου, μεγάλος νικητής, 85% μεγάλο ποσοστό. Δεν κατάφερε η αίμα να το περάσει, δεν κατάφερε. Δεν πειράζει, όμως δεν σημαίνει κάτι αυτό. 4-3 το σκορ, έλα Κώστα. Όταν μπήκε η αίμα μου ήρθε ένα οστικό κύμα, έπαθα πλάκα, λέω όχ. Πάει ο Δημήτρης, τον χάσαμε. Αλλά δεν ξέρω τι συνέβη μετά. Ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν ξέρω ίσως πόσο βοήθησε ή δεν βοήθησε το συγκεκριμένο τραγούδι. Τραγούδι που για μας που ξέρουμε δείχνει ότι χρειάζεται τρομακτικά μεγάλες δυνατότητες. Δεν ξέρω πόσο αυτό μπορεί να το αντιληφθεί ο κόσμος. Δηλαδή πόσο πραγματικά χρειάζεται να έχεις φωνή, ταλέντο, γυρίσματα, παιδεία για να το βγάλεις όλο αυτό. Πάντως μπράβο σου ρε Σίεμα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό που πήρες. Πολύ μικρό. Μπορεί εμένα να με συμφέρει ότι ο Δημήτρης που είναι από την ομάδα μου κέρδισε στην κόντρα σας, αλλά πραγματικά το ποσοστό σε αδικεί. Δηλαδή θα ήθελα να, αν έχανες, να έχανες με 84%. Όχι όμως με αυτό το ποσοστό που πήρες. Θεωρώ ότι είναι εντελώς άδικο για σένα. Λοιπόν. Δέσποινά μου. Έμα, αν εξαιρέσω 2-3 σημεία, πραγματικά μπορεί να έφυγες λίγο έτσι από υπερβάλλοντα ζήλο. Γενικότερα, ήσουν συγκινητική. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα όλα αυτά που έκανες με τη φωνή σου. Δεν μπορούν να τα κάνουν επαγγελματίες. Εσύ, ένα παιδί 18 χρονών, έκανες απίθανα πράγματα. Αν κάποιος έκλεινε τα μάτια του και δεν σε έβλεπε, θα μπορούσε να φανταστεί ότι αυτή τη στιγμή δεν τραγουδάει μια λευκή κοπέλα. Δηλαδή, είχες τέτοια μέρη μέσα στο τραγούδι σου, στο τραγουδισμά σου, που ήταν εξαιρετικά. Δεν αποτιμάται όμως πάντα σωστά αυτό και αντελήφθηνα, αλλά πολύ αργά, ότι τα οικεία τραγούδια είναι αυτά που μας κάνουν και καταλαβαίνουμε περισσότερο, και οι αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν μέσα σε ένα τραγούδι δεν τις αντιλαμβανόμαστε όλοι.